Εδώ να καταθέσουμε μια αρχή από την καριέρα του συγγραφέα, η οποία σκοπίμως νομίζω αγνοείται από όλα τα βιογραφικά του που έχει συνοδεύσει αυτό το βιβλίο. Ο κύριος Κοντρότσος, που σήμερα θα σας μιλήσει για το μνημόνιο, τη φτώχεια και την ανεργία, είναι ο ίδιος ο οποίος πρώτος στις πλάτες μας εφάρμοσε τα μνημονιακά μέτρα που αργότερα ψηφιστήκανε. Είναι ο πρώτος που μας πέταξε στην ανεργία και μας καταδίκασε στη φτώχεια. Είναι ο κύριος Κοντρότσος, ο οποίος πριν από 3 χρόνια, αφού 60 εργαζόμενοι δουλεύανε για αυτόν 4 με 6 μήνες απλήρωτοι, με υποσχέσεις ότι θα βρεθούν λεφτά, ότι δεν θα χαθούν τα λεφτά, ότι θα βρεθεί επενδυτής, μέσα σε μια μέρα έκλεισε την εφημερίδα του, μας έστειλε όλους στην ανεργία, μη καταβάλλοντας ούτε ευρώ από τα δεδουλευμένα και τις αποζημιώσεις ως όφιλε. Λοιπόν, εσείς όλοι, κύριοι, τι ακριβώς κάνετε εδώ πέρα τώρα? Περιβάλλετε με κύρος τέτοιες τακτικές του κυρίου Κοντρότσου, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο κατά τα άλλα αντιμνημονιακό? Εμείς πότε θα πάρουμε τα λεφτά που μας οφείλει ο κύριος Κοντρότσος? Και δεν μας έχει δώσει φράγκο εδώ και 3 χρόνια. Όχι, εγώ θα πω αυτά που έκανα πρωτίστως. Όχι, όχι, δεν θα περιμένω στο τέλος, δεν είμαστε ένα τηλεοπτικό πάνελ. Να λάβουμε κάνουμε την παρουσίαση και δεν χρήμα να φτάσουμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να καλέσω μαζί με όλους τους εργαζόμενους εδώ πέρα, τους κυρίους που είστε στο πάνελ, αν έχετε τη στοιχειώδη ευαισθησία απέναντι στους εργαζόμενους, να αποχωρήσετε τώρα και να αφήσετε τον κύριο Κοντρότσο μόνο του να μας εξηγήσει πώς συμβαδίζει η αντιμνημονιακή του ρητορία με αυτά που κάνει στην πραγματική του ζωή. Εσείς, κύριε Παπαδημούλη, ως βουλευτής της αριστεράς, τι κάνετε εδώ πέρα? Όχι να μιλήσετε, να αποχωρήσετε, σας καλούμε. Τελικά στο κοινοβούλιο, ποιον εκπρόσωπο είναι, κύριε Παπαδημούλη? Κύριε Βογιόπουλε, κύριε Δελαστή, δεν ξέρετε. Χωρίς σύμβαση εργασίας, δεν ξέρετε εδώ πέρα ποιος είναι. Μαύρη εργασία στην άλλη εφημερίδα. Κύριε Κοντρότσο, συμμορία του Κοντρότσου, τον αφεντικό. Αυτό το βιβλίο έχουμε εργοδότες που δεν κρατάνε. Πάμε, κρατάτε την εργασία. Κουβέντες να πείτε, κύριε Κοντρότσο, πότε θα μας πληρώσετε τα δεδουλευμένα? Τις έχω αποδεχτεί, πρώτον. Δεύτερον, ήδη τις προηγούμενες ημέρες γίνεται συνεννόηση μεταξύ των δύο δικηγόρων για την καταβολή ενός πρώτου μέρους, σημαντικού κατά τη γνώμη μου, έναντι της οφειλής αυτής. Σημαντικό είναι τα 1.000 ευρώ το χρόνο. Αφήστε με να πω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε με να το πω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε με να πω. Δεν έχετε να πείτε κάτι. Ακόμα. Εάν τον έχω να πω και μου αφαιρείτε το λόγο, τότε δεν έχει νόημα να κάνουμε διάλογο. Λοιπόν, εγώ θα πω. Πρώτον, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση που επικρατεί στον τύπο. Τα προηγούμενα δύο χρόνια εκπλήρωσα εις το ακέραιο τις οφειλές μου και είμαι από τους ελάχιστους που το έχουν κάνει σε ασφαλιστικά ταμεία και στο δημόσιο. Και τώρα αρχίζω. Δεν θέλετε να μην καταβάλλετε για 2 χρόνια. Αυτό είναι ψέματα. Δεν γνωρίζει το θέμα. Και θέλει και την ψήφο μας. Προς ασφαλιστικά ταμεία και η εφορία έχει ολοκληρωθεί. Είμαι εις το ακέραιο συνεπής απέναντι. Μα προχθές μας είπατε στον δικηγόρο μας ότι δεν μπορείτε να μας δώσετε λεφτά γιατί πληρώνετε τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι σε ρυθμίσεις, αυτό εννοώ. Και ήδη έχω υποσχεθεί ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα καταβληθεί το πρώτο μέρος των οφειλών προς τους εργαζόμενους. Το τελευταίο το 2019! Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν σας δώσω πλάνο, αλλά το διάγραμμα είναι το 2019. Είναι μεγάλη υποκρισία. Ακούστε με να το ξέρετε. 2019, η τελευταία δόση. Τσογάρετε στις πλάτες εργαζομένων. 120.000 ευρώ χρωστάει μόνο σε 10 άτομα. Αυτή τη στιγμή. Μόνο σε 10 άτομα. Νομοποιούνται με παρουσία αριστερών εκπροσώπων. Νομοποιούνται τελειώτικες. Άλλο 10 θα πληρώνουν.
έπρεπε να γνωρίζετε πριν έρθετε. Όσοι μένετε νομιμοποιείτε αυτή την αφαιρεσία. Και θα καταγγελθεί αυτό όπως καταγγέλνει τον κύριο Κοτρότσο. Κύριο φίλο να αποχωρήσω. Νόμιζα ως τώρα ότι την Ιμπόνιο σημαίνει... Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ. Μπράβο! Μπράβο! Ωραία. Έγινε πλήρως αναλογικό το πρόβλημα. Υπάρχει και ένας έτοιμος άνθρωπος εδώ μέσα. Εντάξει, και ένας αρκετές είναι, κύριε Παπαδημητρή. Έτσι ξεκινήσατε κι εσείς. Σε δεκάδες σήμερα την κυρία Γρηγόρα και τον Τάδακ. Νομίζω ότι θα μας αφήσετε πια να προχωρήσουμε την παρουσία του. Θέλουμε μια απάντηση από το πάνελ, αν θα μείνει ή αν θα αποχωρήσει και μετά θα αποχωρήσουμε και εμείς. Εκβιασμός είναι η διαδήλωση εργασία. Αυτό είναι εκβιασμός. Διαδήλωση εργασία είναι εκβιασμός. Διαδήλωση εργασία αυτό είναι εκβιασμός τώρα. Και είναι βασμή του Κοντρότσου. Το δίκιο μας ψάχνουμε. Ως κοινός απαταιώνας ο Μπιτζέ. Θα πνίξετε αυτά στα κανάλια σας. Και να ξέρετε λοιπά. Άμα υπήρχε η Κοντρατέα μπορούσε να μιλήσει και ο κόσμος. Λίγη τσίπα κύριε Παπαδημούλη, λίγη τσίπα. Δεν είναι παρουσιαστικά παμός. Λίγη τσίπα. Αν εκκλησιμάστε οι ο κύριος Στρατούλης είναι εδώ. Εκεί είναι και πολλοί άλλοι. Διαδικασία αποκοπείτε τους εργαζόμενους στο κοινοβούλιο. Είναι κι άλλοι εδώ μέσα, κύριε Στρατούλη. Κυρία Δούρου, να απαντήσει και να φύγουμε. Πού είναι η Δούρου, κύριε Στρατούλη, μαζί μας σήμερα. Έχετε να πείτε κάτι, αγαπητέ. Έχετε να πείτε κάτι. Μαζί στους αγώνες είμαστε. Δεν έχει ψηφαλάκια εδώ, κύριε Στρατούλη. Δεν έχει ψηφαλάκια εδώ, μάλλον. Κύριε Κωνσταντόπουλε, εσείς. Να μας πείτε εσείς. Να μας πείτε γιατί σας δώσαμε το κείμενο. Επίτηδες σας δώσαμε το κείμενο και δεν ξεκινήσαμε κατευθείαν. Με όποιο ρίσκο συνεπάγεται. Είναι η συμμορία του λίγου του Ελλαδί του Σόφη. Η συμμορία του Κοντρότσου είναι. Η συμμορία του λίγου είναι εδώ. Να τοποθετηθούν οι άνθρωποι. Είναι η συμμορία. Κύριε Κοντρότσο, κύριε Κοντρότσο, στο βιογραφικό γιατί δεν έχετε βάλει τις αποκαλύψεις. Το βιογραφικό του βιβλίου γιατί δεν λέτε για τις αποκαλύψεις. Στην τελευταία σελίδα του βιογραφικού σας. Έξω δεν έχουμε, δεν είναι έξω, δεν έχουμε. Δεν είναι επί προσωπικού. Δεν είναι προσωπικού. Αλλά είναι μεγάλο τραγικό λάθος. Δεν ξέρετε το κοινό απαταιώνα. Σύμφωνοι, έτσι. Λοιπόν, ένα... Πού να τον ξεπλένετε στην πολιτική θρατή. Είναι τα λαμόγια που πήγαν την Ελλάδα που θέλετε να αλλάξετε. Πάρτε θέση. Είναι τα λαμόγια που πήγαν την Ελλάδα. Να το πείτε, κύριε Στρατή, όμως. Να το πείτε δημόσια εδώ, παιδιά. Ένα τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο, ένα τηλέφωνο. Ένα mail, πάρτε ένα mail. Για το ιδεολογία, τόσο εγώ προσωπικά, όσο και το κόμμα. Ένα τηλέφωνο. Το συναστικό της Δημοκρατικής Αριστεράς σε τέτοιες αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις είμαστε με το μέρος των εργαζομένων. Θεωρούμε απαράδεκτο εργαζόμενοι που προσέφεραν εργασία να μην πληρώνουν. Σκοπεύουμε να φέρουμε το θέμα στη Βουλή, να πάμε μαζί σας και στην επιθεώρηση εργασίας. Έχουμε πάει για όποιες εκκρεμότητες έχει ο εργοδότης Κοντρότσος, ναι. Ο εργοδότης Κοντρότσος απέναντί σας, είμαστε μαζί σας. Μάλιστα. Να μην τον στηρίζετε στα πάνελ. Και χαιρετίζουμε και την παρέμβασή σας εδώ, γιατί πιστεύουμε στη δυνατότητα των εργαζομένων, των αγωνιζομένων, των αδικημένων να παρεμβαίνουν και σε τέτοια γεγονότα. Ο Δόκτωρ Τζέκη είναι μαζί του όμως, αγαπητέ. Τώρα φύγετε από τον Τζέκη και ο Χάι, τα παιδιά του Παπαδημούλη, ο Κοντρότσος. Είναι ένα πράγμα, αγαπητέ. Δεν είναι ο Τζέκη και ο Χάι τώρα που θα κάνουμε. Είναι ένα πράγμα. Ένα κοινό απαταιώνα. Και σας ερωτώ ξανά για τελευταία φορά. Τι κάνετε ακριβώς εκεί εσείς τώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αλλά μην διαχωρίζετε τον Κοντρότσο ως εκδότη, ως εργοδότη και ως οτιδήποτε άλλο. Παρακαλώ πολύ. Συνυπάρχω στα ίδια έδρανα και στα ίδια τραπέζια και με ταξικούς αντιπάλους και με ιδεολογικούς αντιπάλους. Γι' αυτό είμαστε σε αυτό το σημείο. Διαλέξτε πλευρά, κύριε Παπαδημούλη. Ακούω και προβληματίζομαι και από την άποψή σας να ακυρωθεί αυτό. Αλλά εγώ εδώ ήρθα φιλοξενούμενος να μιλήσω για ένα βιβλίο για το μνημόνιο, για τη Μέρκελ, για το μερκελισμό, για την εναλλακτική. Δεν υπάρχει αντίφαση. Ο κύριος Στρατούλης έφυγε.
Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Ο κύριος Στρατούλης είπε ότι δεν ήξερε και έφυγε. Εσείς τι κάθεστε εδώ. Αλλά, κοιτάξτε να δείτε. Τι να δούμε, τι να δούμε. Θέατρο, αισθητική στο θέατρο. Εμείς δεν μας βάλτε ένα αστεράκι, αγαπητοί μου. Εγώ, που δεν ήξερα αυτή την εκκρεμότητα και θέλω να με πιστέψετε, δεν την ήξερα, ούτε αυτή την αδικία, δεν θα μετάσχω στη συζήτηση. Αλλά σας καλώ να καταλάβετε ότι όταν κάποιος συνυπάρχει σε ένα τραπέζι με κάποιον άλλον δίπλα, σε συνθήκες ελληματικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, δεν σημαίνει ότι τον νομιμοποιεί ή τον αποδέχεται. Είμαστε σε διπλανά έδρανα με τον Βορύδη. Δεν είναι Βουλή εδώ! Εδώ δεν είναι Βουλή! Εδώ δεν είναι Βουλή! Είναι επιχειρηματικό σχέδιο αυτό! Η Χρυσή Αυγή γράφει βιβλία για το μνημόνιο. Θα πηγαίνατε με τον Κεάδα και τον Παναγιώταρο να είστε στο ίδιο πάνελ, να μιλάτε για το βιβλίο του. Είναι διαφορετικό, το ακούσαμε, να σας πω κάτι. Είναι διαφορετικό να είσαι από το κοινό και να θες ερωτήσει ένα συγγραφέα ο οποίος γράφει για το μνημόνιο και έφυγε απλώς τους εργαζομένους και διαφορετικό να είσαι στο τραπέζι μαζί. Είστε στο τραπέζι μαζί. Είπα, δεν θα συμμετάσχω στη συζήτηση. Και μας αρχίσετε να καταλάβουμε. Και δεν θα συμμετάσχω. Δεν θα συμμετάσχω. Θα καταλάβετε. Καταλάβατε. Που σημαίνει μια συμβολική κίνηση συμπαράθεση σε εσάς. Δεν θα μιλήσω σε αυτή την εκδήλωση γιατί αυτά δεν τα ήξερα. Είμαι μαζί σας. Κλείνοντας το μικρόφωνο θα κατέβω και θα κάτσω εκεί. Έτσι θα έπρεπε. Και κανείς από αυτούς εκεί στο πάνελ δεν θα μας δώσει ποτέ λόγο και βήμα. Θα το πάρουμε με το ζόρι στο φινάλι. Θα γίνει η εκδήλωση, μην φοβάστε. Μην φοβάστε. Η εκδήλωση θα γίνει. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος που είναι εδώ. Θα συγχυστεί τώρα. Θα γίνει η αρμόδια φυσικά όργανα της πολιτείας. Θα σας παρακαλέσω. Είδαμε πως λύθηκα. Θα σας παρακαλέσω να ακούσετε και εμένα για ένα λεπτό. Η εκδήλωση κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εγώ είχα την εικόνα από τον Σεραφείμ ότι έχει ρυθμίσει τις εκκρεμότητες του, ότι είναι ρυθμισμένες και ότι έχει ρυθμίσει. Διαφωνώ με τον χαρακτηρισμό σας. Συμφωνώ όμως ότι αν δεν είναι ρυθμισμένα, επειδή έχω βρεθεί στη θέση σας στο παρελθόν, από πολύ ευνοϊκότερη θέση όμως. Διότι πολύ σύντομα βρήκα καινούργια δουλειά στην όμορφη ιστορία του Πάσχα. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος. Αφεντικό είστε κι εσείς. Και έχετε εργαζόμενους με μπλοκάκι. Στην ελεύθερη οικονομία έτσι γίνεται. Κάποιος θέλει το ρίσκο. Ναι, 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 στον δρόμο, έτσι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, έτσι. Εγώ έχω δώσει δουλειά σε 250 οικογένειες. Και όταν μου μιλάτε θα είστε πιο προσεκτικοί. Ναι, ναι, όπως το είπα. Σας έχει δώσει ψωμί. Οι εργαζόμενοι σας έχουν δώσει ψωμί, όχι εσείς. Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Εταιρείας μας και την αγωνία για να πληρώνονται οι μισθοί κάθε μέρα και τις ανοησίες αυτές Δεν είμαστε ότι συμφωνώ μαζί σας ότι έχει υποχρέωση να ρυθμίσει τα ζητήματά του μαζί σας.
Να πει πότε, νόμιζα ότι είναι ρυθμισμένα. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι ρυθμισμένα και γι' αυτό το λόγο ούτε εγώ θα μετάσχω στην εκδήλωση. Να πει το πλάνο του ποιο είναι για να αποπληρώσω. Είναι πολύ σκληρό αυτό που έγινε σήμερα. Δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να μην προχωρήσουμε στην ελληνική σκοπό. Να μην προχωρήσουμε την καλή. Κυρία μου, η κυρία προφανώ συμφωνώ. Θέλω να καταστήσω σαφές για ακόμα μία φορά. Δύο χρόνια μετά το κλείσιμο των αποκαλύψεων, έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου να κλείσω τις οφειλές που υπήρχαν προς ασφαλιστικά ταμεία και προς το δημόσιο. Όλα αυτά έχουν ρυθμιστεί. Εδώ και περίπου 6 μήνες έχουμε ξεκινήσει, οι δικηγόροι που είναι εδώ, μία αλληλογραφία με τον δικηγόρο των εργαζομένων. Καταρχήν δεν είναι όλοι εργαζόμενοι των αποκαλύψεων, πρώην εργαζόμενοι. Άμα ήταν όλοι, θα την κλείναμε την αίθουσα. Είναι δύο-τρία άτομα και οι άλλοι είναι κάτι άλλο που δεν γνωρίζουν. Είναι αλληλέγγυοι! Συνάδελφοι είμαστε και εμείς. Άνεργοι αλληλέγγυοι! Συνάδελφοι δημοσιογράφοι είμαστε. Να καταστήσατε ότι έχουμε ξεκινήσει μία διαδικασία, έχουμε προτείνει πρώτον εκχώρηση ενός ακινήτου που έχω στο φίλιο. Δεύτερον, αυτά να είναι ο πλανό, δεν είναι τα λεφτά μας. Αφήστε με να το πω. Σας παρακαλώ, αφήστε με να το πω. Σας παρακαλώ. Δεύτερον, σταδιακή αποπληρωμή. Τώρα, εν ώψη Χριστουγέννων, είναι να γίνει η πρώτη καταβολή και σταδιακά μετά τις γιορτές οι επόμενες καταβολές. Για κάποιο το λόγο. 14, το 15, το 16, το 16, το 16, το 16, μέχρι το 2020. Λοιπόν, για να μιλάτε για τη δάνειο δεκαετία, σα το δάνειο οι εργαζόμενοι. Ενώ λοιπόν. Του μου φίξατε το αίμα να βρω να πλήρω την. Με τον δικηγόρο του έχει μπει ήδη η διαδικασία μια συνεννόηση. Γίνεται αυτό σήμερα. Δεν έχει μπει καμία συνεννόηση. Απορρίσαμε την τελευταία χρόνια. Εγώ τι υποχρεώσει μου, παρότι ήταν δύο εκδότε και τι έχω αναλάβει. Μόνο εγώ τις έχω αναγνωρίσει. Εγώ τις υποχρεώσεις μου θα τις αποπληρώσω στο βαθμό που μπορώ και θα το κάνω. Νομίζω ότι καλύφθηκατε πλήρως. Κύριε Κωνσταντόπουλε, που σας γνωρίζουμε και από νεολαίοι, τι έχετε να πείτε. Ως δικηγόρο. Εγώ σας ακούω, πέστε. Οι συνθήκες στις οποίες ζει η χώρα μας είναι συνθήκες δραματικές και δημιουργούνται πράγματι καταστάσεις εξουθενωτικές. Εάν αυτές δεν μπορέσουμε να τις αναγνωρίσουμε και να τις ρυθμίσουμε, τότε κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε έναν κοινωνικό κανιβαλισμό, σε έναν κοινωνικό αυτοματισμό. Υπάρχουν η ύφεση και η ανεργία που διαγνίζουν την ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι βρίσκονται ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη. Τι ίδια ανάλυση θα μας κάνει στο τέλος της ανεργίας και υπάρχουν και υποχρεώσεις έναντι αυτών των εργαζομένων. Και υπάρχουν και τα λαμόγια. Για συνεχίστε, συνεχίστε. Υπάρχουν και τα λαμόγια. Γιατί μας τα λέτε αυτά όμως, κύριε Κωνσταντοπούλου. Θέλετε να υπάρξει πάνω σε αυτό το πρόβλημα ένα σύρεμο δημοκρατικό διάλογο. Ο κόσμος που είναι εδώ τα βιώνει αυτά, οπότε μην μας τα λέτε εμάς. Μιλάτε σε αυτό το ακροατήριο. Μας κάνετε ανάπηση τώρα τι γίνεται εδώ και τρία χρόνια. Εντάξει τώρα. Μην μας φύγει μακριά. Για άλλα τα προσβαλλεγμένα και τις αποζημιώσεις. Κλίματος σεβασμού που σας είχα. Είναι και πολύ. Μην μας προσβάλλετε. Εγώ σας παρακαλώ να μας προσβάλλετε. Είναι τουλάχιστον προσβλητικά τα λόγια σας απέναντι σε αυτούς τους εργαζομένους οι οποίοι εδώ και τρία χρόνια δεν έχουν να φάνε. Εντάξει, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μα τι να μας κάνουμε, ανάλυση σε κάτι που βιώνει άνθρωποι στο πέτσι τους. Πήραν τρία χρόνια εξωφρενισμούς, συλλογραφούς, λεφτά που δεν πληρώνει κανείς και εγώ σε δω παρουσιάσει το βιβλίο. Είναι πολλά, μην με λέτε κύριε Κερδόντα. Νομίζω δεν έχουμε να πούμε κάτι αλήθεια. Μας λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι για το όποιο παρελθόν είχα μέσα σας ως νεολαίος για υπόθεση. Πραγματικά νομίζω ότι είστε χειρότερος από τον κύριο που κάθε δεξιό σας. Αντίος, αντίος. Πέστε τα στους υπόλοιπους να ρίξουν κανένα χειροκρότημα. Εντάξει, και στον κύριο δεξιά σας παρακαλώ να πείτε. Θα καθίσετε κύριε Κωνσταντόπουλε. Κύριε Κωνσταντόπουλε, θα καθίσετε στην παρουσία της καλεμάτων. Δεν θα γίνει παρουσία. Μια εξαιρετικά σημαντική παρουσία για ένα βιβλίο το οποίο απασχολεί ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Κρίμα που το συνεχίσατε, ήταν Ελλάδος σας, πιστεύω.
Είδατε, κάνατε τις δηλώσεις σας, ήταν πάρα πολύ σωστές και μάθαμε με τα γεγονότα τα οποία υπάρχουν. Αλλάξατε να αποχωρήσετε και να αφήσετε να ολοκληρωθεί η εκδήλωση. Ορίστε, ολοκληρώστε. Στην ουσία, πρέπει να κάνετε σήμερα. Μόνοι σας είπατε ότι θα συνεχιστεί. Κάνετε μια ολόκληρη πολιτική εναντίον σας και εναντίον μας το καταστροφικό. Ο κ. Κοντρότς είναι εφαρμόσιμος. Εμείς πρέπει να πουλήσει το βιβλίο δηλαδή. Αλλά που είσαι ο πατρός να μας πει την πολιτική που γίνεται τώρα. Που εφαρμόζεται. Να πουλήσουμε το βιβλίο δηλαδή! Το βιβλίο το έχει γράψει από δικιά του πείρα γιατί αυτά κάνει. Αυτά που γράφει αυτά κάνει. Να ζητήσω συγγνώμη για αυτό που συμβαίνει. Συγγνώμη από τον εργαζόμενο σας, συγγνώμη! Αυτό με τους εργαζόμενους όλοι σας έπρεπε να ζητήσετε. Λαμόγιο, δεν υπήρξα ποτέ στη ζωή μου. Ήμουν άτυχος, έκανα λάθη. Δεν απολογούμε, Ελίζα μου, δεν απολογούμε. Έχω βάλει σε ρυθμίσεις τις οφειλές μου. Αντέρε Λαμόγιο! Είσαι κοινός υποκριτή! Ευχαριστώ τον Νίκο Καζανικολάου που μου δίνει δουλειά. Είσαι κοινός υποκριτής!